Ποιος θα μιλήσει? Η δική μας αψινή θέση, μάλλον μια συζήτηση, έχει να κάνει με σωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες στα φυγιατρά είναι ανύπαρκτες. Με λίγα νεπίγω χαρακτηρισμένα είναι ανύπαρκτες. Ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου, έχοντας τρία γήπεδα και έχοντας ρίξει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, να μην υπάρχει ένα γήπεδο να αθληθούν τα παιδιά. Γιατί αυτό που υπάρχει δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι σαν τα πατατάκια τα ράφια. Έτσι πάει. Ούτε ένα κίνητρο δηλαδή δεν έχουμε φέρει για να πατήσει αυτό το γήπεδο. Γιατί θέλω να σταθώ, έχει σημασία αυτό που λέω, γιατί για μένα προς σας φαίνεται αιχμηρό, αλλά η τεχνική υπηρεσία είναι ανύπαρκτη. Και θα σας εστιάσω που είναι ανύπαρκτη, όχι στα παιδιά που δουλεύουν, η ηγεσία της τεχνικής υπηρεσίας. Έτσι. Ο κύριος Κούνης, με τον οποίο έχω έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία, είναι λίγα επίπεδος προκλητικός στη συζήτησή του. Δεν νοείται το γήπεδο να έχει να πατηθεί από το 2002 με κίνδυνο. Δεν νοείται να γίνονται 4 φορές το χρόνο, γιατί κάποιος δεν έχει το λιγοστό μυαλό να καταλάβει ότι η παιδιά δεν φταίει ο σπόρος, κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι δυνατόν να έχει ολόκληρο πακέτο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων κάτω και να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο, το οποίο δεν είναι γήπεδο, αυτό είναι προσκυνητήριο των Μωαμεθανών πλέον. Στο Ραμαζάνι, αρχή και τέλος Ραμαζανίου. Έτσι, εκατομμύρια πεταμένα εκεί. Εγγένεια, παραγγένεια, ένα γήπεδο με επωνυμία ποδοσφαιρικό γήπεδο Γιώργης Αθανασόπουλος. Στεγάζουν με απόφαση του κυρίου Κόλια, μουλάκια κι άλλο. Και ούτε αυτά υπάρχουν τώρα. Τελείωσε. Αυτό το γήπεδο έχει πλήρες προδιαγραφές με ψαροκόπαλα από κάτω, με ειδικό άμμο και αποχέτευση. Για το ξηρό, λέμε. Για το ξηρό, εκεί είναι άλλο. Δηλαδή, χαρακτηρισμένο γήπεδο επώνυμο ποδοσφαιρικό, γιατί έχει επωνυμία, δίνεται για άλλο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, να το πούμε. Παρακαλώ, να σου πω κάτι εγώ, γιατί ο υλικό όντω ήρθε και ζήτησε, έκανε έτσι. Κακό του δόθηκε. Παράνομα του δόθηκε. Κακό αυτό. Παράνομα. Είναι παράνομα. Δεν είναι αυτό. Εμεί όντω ήρθαμε. Δεν έχω σχέση. Όχι, εδώ. Δεν θα ήρθε. Δεν θα ήρθε. Όχι, όχι, είναι τη. Με τη μαγεία σκόλια ήταν. Με τη μαγεία σκόλια. Ψηφίσαμε ανανέωση. Ναι, 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 για μετά ανανέωση. Ψηφίσαμε για ανανέωση. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Και μας παρακαλέσαν τα παιδιά για να μην φύγουν, γιατί θέλαν και αυτό το γιόγιο να το πάρουν, να το πάρουν στους παγκαλιάρους και το άλλο το πάρουν από εκεί. Αυτό το γήπεδο έχει επωνυμία. Όταν κάτι έχει δοθεί επωνυμία, απαγορεύεται η μετατροπή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εργασιών ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα σχολεία. Τα σχολεία έχουν 3 γήπεδα μπάσκετ, τα οποία δεν ξέρω αν έχετε πάει τα σχολεία. Έτσι, είναι εγκληματικές. Υπερυψωμένα, με τσιμέντο, το ένα το άλλο έχει πίσω. Και η μπασκέτα από το κράσπεδο είναι πολιτά. Ωραία. Το 1998 έρχεται εδώ, έχω φέρει εγώ ήδη στον Βασιλακόπουλο τον Γιώργο, πρόεδρο της ΦΥΠΑ τότε, και έχει κάνει αυτοψία σχόλους. Έχει εγκρίνει κατασκευή πιστού γυμναστηρίου. Δεν προχώρησε. Το 2001, μέσα στη μακέτα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που ήταν να φτιαχτούν κάτω, γιατί ήταν μια μακέτα από 14 γήπεδα, σε αυτό το γήπεδο που υπάρχει τώρα, 14, γιατί εγώ ήδη είχα δει τη μακέτα, κοπήκαν όλα τα άλλα και φτιάχτηκε αυτό το γήπεδο. Το οποίο είναι μισό. Γιατί ήταν σαν να γίνει σαν το δημοτικό στάδιο Καλαμάτας. Ακριβώς το ίδιο ήταν. Λοιπόν, το 2010 με το σχέδιο Ορφανού δημοκρατούνται 87 κλειστά γυμναστήρια σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε έρθει εδώ, έχουμε κάνει επικοινωνία, ο κύριος Τσίκας ο δήμαρχος, με τον κύριο Καφαντάρη που ήταν υπεύθυνος αθλητισμού στην Ομαρχία. Και υποτίθεται ότι θα προχώρησε. Δεν προχώρησε. Από αυτά τα 87 γήπεδα, παρτίκανε μόνο 27 σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα 60 μείναν αδιάθετα.
Το 2010 έρχεται ο αντιπρόεδρος σε όλο εδώ και πρόεδρος της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου στην καταδοσφαίριση, ο κ. Μητραγούρης, και σε συζήτηση πάλι με τον κύριο Ξίκα, του είπε πόσα χρήματα διαθέτει ο Δήμος για την κατασκευή ενός υποτυπώδης κλειστού γυμναστηρίου. Συμφώνησε λοιπόν στο ποσό των 80.000 ευρώ και του φέρνει τη μακέτα ακριβώς του Μπαλογίου. Προχωράνε διαδικασίες, επειδή όμως η τεχνική υπηρεσία δεν ήξερε ιταλικά και δεν μπορούσε να συνοηθεί και αγγλικά με την εταιρεία αυτή, τόσο είναι ο φάκελος, υπάρχει κάτι τεθειμένος και στην τεχνική υπηρεσία και ο Δήμαρχος τον έχει. Έρχομαι εγώ σε επικοινωνία λοιπόν μέσω ενός ανθρώπου που ήξερε ιταλικά, ερχόμαστε στην ελληνογραφία, συμφωνούμε στο ποσό των 80.000 ευρώ, τόσο ήταν το ποσό που μπορούσε να διαθέσει ο Δήμος, τόσο φτάσαμε. Και όταν έρχεται η επίσημη πρόταση την εταιρεία στο Δήμο, ο Δήμος λέει ότι τα λεφτά χρειαστήκαν για κάποιο άλλο τέλειο και δεν υπάρχουν χρήματα. Πάει αυτό. Πάμε στο ακόμα χειρότερο, το 2014. Μέσω κοινής γνωστής με το χάρτη, την κυρία Νικολάου, αντιπεριφερειάρχης, βρίσκουμε ένα κομμάτι στο ΕΣΠΑ όσον αφορά την βιοκλιματική ανάπτυξη και μας δίνει λοιπόν ένα κωδικό στον οποίο δημοκρατεί το βιοκλιματικό γυμναστήριο απόλυτα κλιματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και η μελέτη και μένει μόνο από το Δήμο Φιλιατρών, Δήμο Τριφυλίας τότε, μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να λέει ότι διαθέτει το χώρο και μία φωτοτυπία τοπογραφικού. Και αυτός ο φάκελος υπάρχει. Από τον κύριο Κόλια και ο κύριος... πώς είναι αυτό το δήμαρχο της υπάρξης. Ο κύριος Τσίκανος το έχει. Και εδώ το έχουμε και την υπηρεσία το έχει. Και πού κόλλησε. Πού κόλλησε. Δεν πάθηκε ποτέ αυτή η απόφαση. Γιατί. Πείτε μου και εμένα. Από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θέλετε να σας πω την απάντηση που μου έδωσε την υπηρεσία. Αυτός ο κύριος Πρόεστα, ο κύριος Γκόνης. Ότι γνωρίζουμε την ύπαρξη. Και μάλιστα την ημέρα που γυρίζαμε το χάρι μαζί από την περιφέρεια. Μόλις ήταν ρετεγό του Νικολάου. Και, και το Πέτρο Είχαμε δει και τον κύριο Τατούλη μας. Ακριβώς. Και μου δίνει λοιπόν ένα χαρτί, μία απάντηση, ο κύριος Γκόνης, το οποίο μου λέει ότι γνώριζε την ύπαρξη αυτού του κωδικού. Απλά δεν καταθέτουμε, λέει, πρόταση, διότι ο αριθμός των προτάσεων που έχουν κατατεθεί υπερβαίνει τον αριθμό που θα εγκριθούν. Ξέρετε, το απάντησα. Ότι αυτό το χαρτάκι που μου το δίνεις, θα πρέπει να το δώσεις σε μια πιο μαλακή μορφή για να το χρησιμοποιήσω σε άλλη χρήση. Γιατί αυτό το πράγμα που μου δίνεις δεν έχει καμία σχέση. Δεν σε απασχολεί εσένα, τι θα το κάνω εγώ. Είναι θέμα πολιτικό από εκεί μετά. Εσύ, όπως είναι μια θέση, γίνεται μια επιθέση, ρε παιδιά, προκήρυξη θέσεως. Ένα θα κάνει αίτηση. Και πώς θα κάνει. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε αυτή να πάρθει αυτή η απόφαση. Ο κύριος Τσίκανος ήταν μπροστά εκείνη την ημέρα, γιατί είναι η ολόκληρη ιστορία εδώ. Έτσι. Αυτά πρέπει να δούμε στην πορεία του. Ναι. Δεν ήξερε, λέει, κοίταξε να δεις, εγώ δεν ξέρω να κάνουμε, λέει. Ο Δήμος μας δεν έχει την τεχνογνωσία, ούτε και τα μηχανήματα να κάνουμε με λέει. Του λέει, λες, λοιπόν, ότι δεν έχει διαβάσει ούτε καν το χαρτί που σου έφερε. Γιατί γράφει ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια και την εταιρεία που διασκευαστική που συνεργάζεται η περιφέρεια, θα φτιάξετε μια μελέτη, θα σου δοθούν με την υπογραφή 180.000 ευρώ για την σύνταξη της μελέτης και προχωράς σε αυτό το γήπεδο, το βιοκλιματικό, το οποίο ήταν 680.000 ευρώ γιατί περιλαμβάνει και ολόκληρο πάρκο. Εδώ λοιπόν έχουν μαζευτεί υπογραφές από 86 συλλόγους. Αυτό το 86 συλλόγοι δεν ενδιαφέρει και κανένας. Εσύ με λίγα λίγα τι πιστεύεις ότι συνέβη. Σταματάνε έξω από την πόρτα του Δημόρφου τα πάντα. Για αυτό είναι το συγκεκριμένο. Ναι, για το συγκεκριμένο. Ομά, δεν διαχειρίζεται χρήμα κάποιος, δεν τον ενδιαφέρει.
ελληνική. Αυτή η χρηματοδότηση θα ήταν από την περιφέρεια. 100%. Την είχαμε εξασφαλίσει δηλαδή, έτσι. Μας περιμένανε μόνο το χαρτί. Είχαμε εξασφαλίσει μέχρι και το βίντεο. Το βίντεο σε μορφή PDF, γιατί δεν μπορούσε να παίξει σε διαφορετική μορφή εδώ πέρα στους υπολογιστές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε η μοναδική περιοχή Πανελληνίου, στην οποία δεν υπάρχει, ειδικά για το τοπικό πρωτάθλημα της καλαθοσφαίρισης, ένα γήπεδο κανονικών διαστάσεων φυσιολογικό. Έστω και ανοιχτό. Δεν μιλάω για κλειστό. Το Χαλαζόνι έχει. Το Χαλαζόνι έχει γήπεδο. Η Μάρκος έχει γήπεδο. Εγώ δεν έχω. Φτιάχνεται αυτό το έκτρωμα, το οποίο το παρέλαβε κιόλα ο Δήμος, στο Λύκειο. Έτσι. Φτιάχνω αυτά τα κυκλώματα, τα οποία κυκλώματα απαγορεύονται στο σχολικό. Εμένα μου θυμίζει τα από το Λέοντο. Έτσι. Και θα βάλουμε μέσα τη πυροδοταμαστή. Φυλακές. Το οποίο ακόμα με από το 2007 που καταγραφίστηκε το παλιό γήπεδο, σοπεδώθηκε και οι κερκίδες, ακόμα δεν υπήρχε. Και δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα. Είμαστε τσιγκάνοι. Τσιγκάνοι, είχε 100 παιδιά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τουλάχιστον έχει αυτό το γήπεδο, το οποίο δεν πρέπει, είναι έγκλημα να τρέχουν εκεί παιδάκια. Και άλλα 100 εμείς, τα οποία είμαστε τσιγκάνοι και φεύγουμε και πάμε γαργαλιά μας. Εσείς λοιπόν, γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω παιδιά. Έτσι. Εγώ τρέχω, χαλώντας χρόνο, αφήστε τα υπόλοιπα, χρόνο, ατελείωτες ώρες για τα δικά σας τα παιδιά. Είναι εύκολο να μεταφέρετε παιδιά στο γαργαλιά μας, τι πιστεύετε σας? Όχι, δηλαδή. Έχει διαφερθεί. Γνωρίζετε ότι ο χώρος εκεί πέρα καθαρίζεται από εμάς και γίνεται απολύμανση από εμάς. Στον χώρο του λειτουργικού εγώ πίσω. Εκεί είναι δύο σχολεία. Δύο σχολεία και κανένας δεν έχει διαφερθεί και πίσω. Πάλι τα κανένα. Έτσι. Μπαίνουν οι Βούλγαροι μέσα. Το έχουν κάνει στην πίσω πλευρά από το δευτέρι οι Βούλγαροι. Και εδώ όταν εκδίθηκε το ΙΕΡ για το πάνω εδώ στα φιλιατρά, ο Δήμος να καταλάβεις ότι λέει πότε θα κουέλσουν τα πράγματα από την Παρσία και λέω, τους έβλεπα ότι το πάνε κρόφοντας και για να μην το πάνε κρόφοντας του λέω του τάπα στον Μίτσι εγώ, βάλουμε τα φωτικά. Και μου λέει ναι, αύριο. Και ο Δήμος είχε την ευαισθησία να βάλει ένα καρούλι τίποτα. Μας βρήκαν τέμπορους και κουβαλάγαμε στα χαμάλια τους. Και μπήκαμε στον πίσω χώρο του παλιού που είχαν από χρόνια από τότε. Και είδα δύο καθηγητές γνωστοί μου και του λέω: δεν τρεπόσαστε που κάνετε μάθημα εδώ μέσα. Αλφά, χαρτιά! Και του λέω: εσύ τότε είναι εδώ που είσαστε γάμο το σχολείο που υπάρχει. Η γνωστή είναι η ΑΤΑΚΑ, είναι δικά σου βήματα. Ναι, χάρα, έσαι. Πρόσεξε όμως, δεν υπάρχουν χρήματα. Έχω. Μόνο για εδώ δεν υπάρχουν χρήματα. 12.000 ευρώ στο πιστό των Γαργαλιάνων. 24.000 ευρώ στο πιστό των Σκυπαρσίων. Εδώ το πέντε και πέσω το παλάκι, άλλα σε πράγματα. Μισό λεπτό. Ναι, ο Δήμος Ιχαλίας πάει σε 860.000 ευρώ, γιατί άμα δεν τρέξεις, δεν μπορείς. Μπορεί να δώσω, μη λες πολλά. Αυτά, εντάξει, δεν έδωσε ο Δήμος για να φτιάξουμε το χρόνο τάπ, να κάτω στο κύριο, εντάξει, από το Δήμο. Ακόμα δεν έχει χρόνο τάπ, εντάξει, θα τα δώσω. Θα δώσει 40.000 ευρώ, εντάξει. Δεν έχει αυτή. Και δεν θα βιαχτεί, γιατί είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν δεν έχω πάρει μια έγγραφη απάντηση από το Δήμο για το τι γίνεται. Έχεις υποβάλει έτοιμα. Πολλά. Πότε. Ρωτήστε τον Παραγγέλο Φαρμάκη. Πότε. Εγγράφος. Εδώ. Και πρωτοκολλημένα. Και πρωτοκολλημένα. Και πρωτοκολλημένα. Δεν το είχε αναφέρει ποτέ. Ρωτήστε τον κύριο Φαρμάκη. Δεν το ξέρω. Ρωτήστε τον κύριο Φαρμάκη. Έχεις παραδείγμα το πολύ. Έχεις παραδείγμα το πολύ. Έχω τα έργα. Τα έτσι μπορεί για να βγάλει. Δεν είναι μια. Εντάξει, αφού τρέξουμε από το σπίτι. Δεν θα αφήσω το σπίτι. Όχι, ξέρει το θέμα. Εγώ δεν ήρθα εδώ. Δεν αφήσω το σπίτι. Πρόσεξα με να παρακαλέσω. Εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ κάποιο παιδί και απαιτώ. Δεν κατάλαβε. Δεν είναι πραγματικό. Απαιτώ
Σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, για τις αιτήσεις δεν ξέρουμε τίποτα κανέναν μας. Ότι υπάρχουν αυτές οι αιτήσεις. Το πρόβλημα που το έχετε το ξέρω πολύ καλά, διότι ασχολούμαι με την ΕΡΑ. Ποδοσφαιριστής. Όχι ποδοσφαιριστής, εγώ. Δεν ήσουν ποδοσφαιριστής. Πάντα την αφήσει. Πάντα την αφήσει. Και τύχησα για να είμαι και αντιπρόεδρος που ανεβάσαμε την ομάδα στην Δέλτα Εθνική. Τον κύριο Σμερινή. Όχι, όχι. Πριν, με τον κύριο Σμερινή. Υπάρχει πρόγραμμα, έχει γραφτεί το υπόσχετο του Λυκείου σε πρόγραμμα για τοποθέτηση περίφραξης και. Όχι, όχι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ ξέρω ότι έχει υποβάλει έτοιμο ο κύριος Αντανασόπλος, που έχει πλασιάρχης, προς τις τεχνικές υπηρεσίες εδώ του Δήμου για να φτιάξουμε και το γήπεδο μπάσκετ και ό,τι υπάρχει στο προάβλιο χώρο για να φτιαχτούμε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δηλαδή με λίγα λόγια, ποιος θα πάει, πολύ ψέματα. Πριν ένα μήνα. Για ποιο θα μας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Ότι θα υπάρξει, θα έπαιρνε σε μελέτη, κάπου διάσταση. Το επάνω χώρος και θα έπαιρνε για να γίνει ομοιόμορφο με το χώρο του υπόλοιπου, έχουν ίδια κάγκελα με τα εξωτερικά, να περιφραχτεί ο χώρος να μην είναι προσβάσιμος στους αλλοδαπούς μέσα και ότι έχει θέση σε πλάνο πενταετία στην κατασκευή και στο γυμναστηρίου και πάτα διάτρα. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχει γίνει, δεν το γνωρίζουμε. Εγώ ξέρω ότι έχει υποβάλει έτοιμο ο κύριος Αντανασόπλος σε εμένα και το πυροποίησα την τεχνική υπηρεσία με τα αιτήματα αυτά για να φτιάξουμε το κέντρο μπάσκετ. Να βάλουμε το ξεκίνημα. Ναι. Εμείς εδώ πέρα δεν βγάζουμε λεφτά. Εμείς είμαστε χαζοί. Για τους υπόλοιπους είμαστε χαζοί. Εντάξει, δεν είσαι κακός. Είμαστε χαζοί. Δεν είσαι κακός. Εντάξει. Αυτά πρέπει να βγαίνεις που φοράχνουμε. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω κανένα. Απλά εδώ που μας βλέπεις είμαστε τώρα. Έχουμε έρθει ένα ζώο. Δεν έχουμε εδώ. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ενημερώστε μας και δεν τα αφήνουμε. Γι' αυτό δεν το ζήτησα. Κανένας από εμάς δεν είπε αλλιώς. Κανένας. Πρώτη φορά έχουμε εδώ. Και έχουμε τρελαθεί εδώ μέσα. Το θέμα ποιο είναι ότι έχουμε ζητηθεί πλέον ηλικίες 35-40 χρονών. Παιδιά, πατεράδες πλέον, ας πούμε, που είχαμε όνειρα από παλιά να σκεφτεί κάτι σωστά σε μια δράση, όλους το μίσο, όχι μόνο στους αθλητικούς μια. Και δεν βλέπουμε κάποια ανταπόκριση που κάνουμε. Εμείς παλιώνουμε εκεί πέρα, με τον κύριο Βαρμάκη, τον κύριο Γαλουμπίδη, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, δεν έχουμε το πρόβλημα. Είναι πάρα πέρα. Είναι να δείχνει το θέμα. Να γίνεται γνωστό και να βγαίνει παλιά. Να γίνεται γνωστό και να βγαίνει παλιά. Δεν υπάρχει. Προς το τοπικό, προς εξένα. Όχι, δηλαδή, είναι προς την κεντρική δουλειά. Μα και προς την κεντρική δίκη. Κάτι, ένα είναι δικό σου, αν πάμε εμείς στην παρατάμε για το λίγο, εγώ πάμε και πέντε μαζί μου. Έστανα το ότι φεύγει από εδώ το προηγούμενο έγγραφο και στο Πόλια δεν παρεδόταν ποτέ. Σταμάτα και στα παίξω γραφείο. Έτσι. Άμα δεις το Πόλια, ρώτησέ τον. Τι θέλεις που ένα πρακτικό που το ξεκινήσαμε για την εξαμενή μας. Έκανε από εδώ να φύγει 40 μέρες, κανονικά αμόφωνα για την πέσα. Έφυγε στις 40 μέρες από εδώ, έτσι στις 40 μέρες. Και στον κορμό δεν υπάρχει ακόμα. 1,5 ευρώ, τι μου λες τώρα. Αυτό εγώ μπορώ να πω. Το θέμα είναι, άμα θέλουμε να καταπιέσουμε το ρουλάκι, να σου το πούμε αυτό μόνοι μας. Γιατί τι είμαστε τώρα, αυτό τι είμαστε. Ρουλά, και πιο κάτω. Πίστεψε με, έχει και πιο κάτω. Δεν μπορείς να έχει πιο κάτω. Έχει και πιο κάτω. Και ας είναι πάντα τα κουβέντα. Πάντω, θα τα πιάσω. Αλλά υπάρχει ένα καφενεδάκι, ένα τερμιτεράκι και τίποτα άλλο. Άμα σταματήσουμε να σπουδάσουμε τώρα. Όχι, δεν είναι σταματήσουμε. Μετά λίγο που την άλλη φορά που λέγαμε για τα ενεργειακά, με τα έσω τα προηγούμενα και όλα αυτά, και το περιμέναμε σαν κόρε θα δούμε ότι το παλιό Ολύμπιο θα ενταχθεί στο έσω, ούτω ώστε θα φτιαχτεί μια χαρά, να ευκαιρία. Και να μην φτιαχτεί αυτό. Και βλέπουμε στην πορεία, ξέρω εγώ γιατί λέει απορρίπτει το παλιό Ολύμπιο, δεν είναι ενεργό. Μπορούσε να φέρει σε καιρό το ΙΕΚ μέσα, να το κάνει σε ενεργό και να το προχωρήσει. Η Γαργαλιά και η Παρισία βάλανε και τα κοτέτσα. Το καταλάβατε. Υπάρχει διαφορία με τα θέατρα. Λοιπόν, την ευκαιρία αυτή δεν μπορούσαμε να την κρατήσουμε. Τι θέλετε από εμά. Εγώ θέλω τη στήριξη του τοπικού συμβουλίου. Την έχει. Απεριόριστη. Πάμε παραπέρα. Ό,τι θέλει και όλοι μαζί πάμε όπου θέλει. Όταν βλέπει. Θέλεις να πάμε στην τεχνική υπηρεσία μαζί, θες να πάμε στον δήμαρχο μαζί, θες να πάμε στην περιφέρεια μαζί. Εγώ προσωπικά όπου θα μιλήσω με τον υπεύθυνο της υπηρεσίας, τον κύριο εγώ δεν μιλάω.
Δεν υπάρχει με αυτόν τον κύριο, δεν μιλάω. Αυτό το κύριο δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Εδώ είναι ένα θέμα. Θα πάμε με μια κουβέντα σωστή. Θα πάμε παρέα. Όταν του πάω, λέει, ας παρακαλώ κανένα έξω. Δεν σε ενδιαφέρει, τη δουλειά σου θες να κάνει. Τίποτα. Ακούσατε. Ο Μπάμπιτ, εσείς έχετε μια δύναμη, είσαστε κλεμμένοι, έτσι. Ο υπάλληλος είναι υπάλληλος. Δεν θα σας πει αυτό που θα φτιάξω. Ο Μπάμπιτ έχει δίκιο, θα πάτε μαζί. Θα πάτε παρέα. Και θα πηγαίνετε πάλι. Θα πάτε παρέα. Θα πάτε παρέα και να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σου πει αυτή. 15, 12. Ειδικά τα δικά μας που είναι φυσικά. Έχει υπηρεσία πράσινη. Ο Μπάμπη νομίζω το γνωρίζει αυτό. Ναι. Όλα, ο φορέα του Μασχάρη, ο φορέα του Ζαχαρία, είναι για όλα τα αθλητικά. Αυτή τα παίρνει. Έτσι πράγμα. Για μένα το καλύτερο είναι ο Δήμαρχο. Όπω η διαφορετική παράταξη μέσα στην εκδήλωση. Για εκεί πέρα. Κατευθείαν τη υπηρεσία πράσινη και τεχνική υπηρεσία. Δεν υπάρχει πράσινη, κύριε. Το γήπεδο τένις και το γήπεδο μπάσκετ δεν είναι. Το γήπεδο τένις και το γήπεδο μπάσκετ δεν είναι. Δηλαδή πήρε απόφαση η υπηρεσία Βασίλου χωρίς να το γνωρίσουμε. Εμείς χωρίς να το γνωρίσουμε. Μπορεί να πάρει δικαίωμα να πάρει. Να μάθει. Έχει δικαίωμα. Εσείς το μόνο που μπορεί να κάνετε που είναι το πιο σωστό με συνεργασία με τον Γιώργο και τα άλλα τα παιδιά του Προεδρείου και εσείς μαζί να πιέζετε. Όσο πιέζετε κάτι θα πιέζετε. Πιέζετε. Όποτε θέλεις, πάρε όπου θέλεις. Και με όποιο θέλεις. Το θέμα αυτό είναι πλέον. Μπορεί να κάνει χρόνια να έρθει και ένα Γιώργος ο Κωνσταντίνος μόνος του. Λοιπόν, και θα πιέσουμε και θα πιέσουμε και θα συζητήσουμε. Εντάξει. Να πάμε στον Δήμαρχο κατευθείαν όποτε θέλει. Δεν είναι έτσι και έτοιμα αυτό με τα μάτια του 5-6 αυτό. Έχουμε όλα τα μέσα τα διατράπεζα. Να έχει τώρα σου λόγο. Εγώ τώρα αυτό να τα ξέρετε εσεί. Που σου είπα το επόμενο στάδιο, αν με αγνοήσει ο Δήμαρχο, θα κλείσει το Δημαρχείο. Λοιπόν, καλά τέτοια. Δεν είναι τέτοια την καλύψη. Όχι, πάμε. Τα παιδιά και εμεί θα κάνουμε κατάληψη. Εντάξει, θα κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι το δικαίωμα, απόλυτε είναι. Λοιπόν, για να καταλάβω και εγώ τώρα τι αιτήματα έχετε. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Το αίτημά μας είναι ναι. Η προσωρινή με την ενταχθεί κάποιο πρόγραμμα για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου. Ναι. Μπάσκετ δηλαδή. Μπάσκετ δεν μόνο το μπάσκετ, πολλά πράγματα. Ναι, και ένα κλειστό γυμναστήριο είναι. Να χτίσει μια πόλη. Γιατί από κλειστό γυμναστήριο δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι μόνο με την περιφέρεια. Έχουμε κανονίσει και με τον κύριο Ασαμαλά στην Απόπλα, αυτό συντάγαμε σήμερα. Με την περιφέρεια, εδώ. Ναι. Για το καινούριο γήπεδο, είχαμε σήμερα με τον Μπάμπη μια κουβέντα με τον πρωί σου και να πάρουμε και το χάρι στο χάρι.